Καλησπέρα. Σας καλέσαμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε υπόθεση σύλληψης δύο ολοδαπών υπηκόων Βουλγαρίας μελών εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη απατών σε βάρος πολιτών και κυρίως ηλικιωμένων σε περιοχές του Αγρινίου. Μέσα από στοχευμένες ενέργειες ενάντια στο φαινόμενο εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους, εξακριβώσαμε πλήρως τον τρόπο δράσης της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας και ταυτοποιήσαμε τη διάπραξη από τα μέλη της τουλάχιστον 34 περιστατικών απάτης. Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο τριήμερο, στην περιοχή ευθύνης μας είχε καταγραφεί αυξημένος αριθμός περιστατικών απόπειρας απάτης σε βάρος συμπολιτών μας και κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας. Για τον λόγο αυτό, όλες οι δυνάμεις μας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας είχαν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα με σκοπό την αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας και τη συλλογή στοιχείων η οποία θα βοηθούσε στον εντοπισμό των απαταιών. Η σύλληψη των μελών της εγκληματικής ομάδας προέκυψε ως αποτέλεσμα της άμεσης και συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου, στην οποία συμμετείχαν και οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου, της Ομάδας Δίας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας και του Αστυνομικού Τμήματος ΕΠΕΣΟΥ. Ο Διευθυντής και το αστυνομικό προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου, καθώς και όλοι οι αστυνομικοί οι οποίοι συνέβαλαν στην εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, εργάστηκαν σκληρά για το επιθυμητό αποτέλεσμα και για τον λόγο αυτό τους συγχαίρω και τους ευχαριστώ. Επιπλέον, δεν θα μπορούσα να παραλείψω τη σημαντική συμβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία προέβαλαν εκτενώς τις συμβουλές της ελληνικής αστυνομίας προς τους πολίτες, προσφέροντας σημαντικά στην πρόληψη αυτού του φαινομένου. Θα ακολουθήσει η αναλυτική παρουσίαση της υπόθεσης από τον προϊστάμενο του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Ελληνικής Ελλάδας, αστυνόμου Α, Σφέτσο Χαράλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων περιστατικών εξαπάτησης ηλικιωμένων που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην πόλη του Αγρινίου, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το οποίο περιλάμβανε δύο άξονες. Πρώτον, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω παροχής συμβουλών προς αυτούς για αποφυγή εξαπάτησή τους, η οποία εντάσσεται και στον ευρύτερο σχεδιασμό του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την εντόπιση του συγκεκριμένου φαινομένου. Δεύτερον, τη συλλογή στοιχείων, πληροφοριών και την πραγματοποίηση στοχευμένων ελέγχων για την εξιχνίαση των υποθέσεων και τη σύλληψη των απαταιών. Όπως σας ανέφερε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Παπευθυμίου, οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες κατάφεραν να συλλάβουν δύο μέλη εγκληματικής ομάδας, τα οποία ενέχονται σε πληθώρα εξαπατήσεων ηλικιωμένων στο Αγρίνιο. Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στο Αγρίνιο από αστυνομικούς Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου δύο υπήκοοι Βουλγαρίας ηλικίας 48 και 42 ετών, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον δύο συνεργοί τους, ένας άνδρας και μία γυναίκα, τα πλήρη στοιχεία των οποίων δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί. Σε βάρος όλων των εμπλοκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, για διάπραξη απάτης κατά εξακολούθηση και για παραβίαση του τελωνιακού κώδικα. Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, χθες 20 Ιουλίου 2016, το μεσημέρι στο Αγρίνιο, συνεργός των δύο δραστών, των δύο Βουλγάρων, κάλεσε στο τηλέφωνο 69χρονο ενεδαπό, συγγενή αστυνομικού, τον οποίο παρουσιάστηκε ως αστυνομικός και επικαλούμενος το πρόσχημα πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος από συγγενή του ατόμου, απέτησε από αυτόν να του δώσει το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ. Άμεσα οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της σύλληψης των δραστών. Κλιμάκιο αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου μετέβη στο σπίτι του 69χρονου, όπου συνέλαβε έξω από αυτό επαυτοφόρο το 48χρονο Βούλγαρο,
τη στιγμή που μετέβαινε πεζός προκειμένου να παραλάβει τα χρήματα. Παράλληλα, σχεδόν ταυτόχρονα, άλλη ομάδα αστυνομικών της ασφάλειας σε κοντινή απόσταση, με τη συμμετοχή αστυνομικών της ομάδας Δίας και του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου, συνέλαβαν τον 42χρονο, ο οποίος ανέμενε μέσα στο αυτοκίνητο, εποπτεύοντας από απόσταση στον χώρο. Στην κατοχή και μέσα στο αυτοκίνητο συλληφθέντων, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχισαν 6 συλλογικά κινητά τηλέφωνα. Σε έρευνες που ακολούθησαν, στο σπίτι του 48χρονου στο Αγρίνιο, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχισαν 800 γραμμάρια ελαφρέου καπνού, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα των δραστών, ως μέσο διευκόλυνσης για την τέλεση αξιόπινων πράξεων. Στο πλαίσιο της αντελεχούς αστυνομικής έρευνας που ακολούθησε από αστυνομικούς υποδιεύσης ασφαλείας Αγρινίου, προέκυψε ότι οι δύο δράστες, μαζί με δύο ακόμα συνεργούς που αναζητούνται, είχαν διαπράξει ακόμα 33 περιπτώσεις απάτης σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων στην περιοχή του Αγρινίου τις τελευταίες 3 ημέρες. Σε μία μάλιστα τις περιφερόμενες περιπτώσεις είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή της Καμαρούλας και να της αφαιρέσουν 800 ευρώ. Επισημαίνεται ότι οι δράστες χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη διάπραξη των εξαπατήσεων. Αρχικά πληροφορούνταν από τηλεφωνικό κατάλογο κάποια δηλωτικά στοιχεία των υποψήφιων παθόντων, όπως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας τους, και στη συνέχεια τηλεφωνούσαν είτε ως αστυνομικοί, είτε ως ιατροί, είτε ως δικηγόροι, επικαλούμενοι μία άμεση ανάγκη, η οποία έπρεπε να εκπληρωθεί άμεσα. Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι κοντινοί συγγενείς των ηλικιωμένων, ιδίως τα παιδιά τους, είτε είχαν προκαλέσει τροχαίο ατύχημα και είναι απαραίτητη καταβολή χρηματικού ποσού προκειμένου να αποφευθούν οι οποιασδήποτε νομικές συνέπειες σε βάρος του, είτε είχαν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και ήταν απαραίτητη καταβολή χρηματικού ποσού προκειμένου να γίνει άμεσα χειρουργική επέμβαση. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που ετήθηκαν οι απαταιώνες μέσω των απατηλών προφάσεών τους από τους ηλικιωμένους ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 285.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πνευματικών Αγρινίου, ενώ η έρευνα για εμπλοκή τους και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά και οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο συνεργών τους, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στο πλαίσιο της πρόληψης του φαινομένου εξαπάτησης ατόμων, ως ελληνική αστυνομία παρακαλούμε τους πολίτες και ιδίως τους ηλικιωμένους να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστα άτομα τους προσεγγίζουν, είτε διαζώσεις είτε τηλεφωνικά, και με οποιοδήποτε πρόσχημα επίγουσης ανάγκης τους ζητούν χρήματα. Παράλληλα, οι πολίτες δεν πρέπει να ενδίδουν σε προτροπές για συνάντηση με τα άτομα τα οποία τους ζητούν χρήματα και σε κάθε περίπτωση πρέπει οι ίδιοι να επικοινωνούν από δική τους τηλεφωνική συσκευή με τα συγγενικά τους πρόσωπα προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα όσα οι απαταιώνες τους λένε. Σε κάθε περίπτωση, ως ελληνική αστυνομία, παρακαλούμε τους πολίτες, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους, να καταγγέλουν το αρχείο της αστυνομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.